Λοιπόν, να συνδεθούμε. Σήμερα είναι η πρόβα του Βίκτορά μας. Να συνδεθούμε με την Χρυσούλα. Με τη Χρυσούλα μας. Χρυσούλα Γκανά. Το λέω σωστά. Νομίζω το λέω σωστά. Γκανά. Α, Γκανά. Γεια σου, Χρυσούλα. Καλημέρα, σε καλημέρα από το Λίβερπουλ. Πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Είσαι έξω από το στάδιο. Δεν είμαι έξω από το στάδιο, είμαι έξω από το Eurovillage. Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο στάδιο όμως. Τι συμβαίνει εκεί? Λοιπόν, το Eurovillage είναι το μέρος στο οποίο βρίσκονται όλοι οι φίλοι του διαγωνισμού και διαδραματίζονται πάρα πολλά δρόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Eurovision. Και τραγουδούν και πολλοί καλλιτέχνες εδώ. Εχθές, μάλιστα, τραγούδησε και ο Βίκτορας Βερνίκος. Τραγούδησε το What They Say σε μια πιο acoustic version. Χρυσούλα, πώς πήγε, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς τον έχεις δει καθόλου τον Βίκτορα, ενώ είναι το ίδιο χαρούμενος και ψύχρεμος όπως τον είχαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή? Είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι έχει ενθουσιαστεί ο Βίκτορας. Τι ωραία. Γιατί έχει αποσπάσει μόνο καλές κριτικές και όχι απλά καλές. Έχει ενθουσιάσει με την ενέργειά του, με τη θετική του άβρα που έχει, γιατί αυτό το έχει μεταδώσει και σε όλη την ελληνική αποστολή. Εχθές είχαμε την τύχη του Press Center να έρθει η ελληνική αποστολή και να μοιράσει και πρόμο του What They Say στις υπόλοιπες αποστολές. Και είδαμε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό και όλο αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Βίκτορα. Διότι ο Βίκτορας εμφανίστηκε στο ιστορικό Cavern Club, έχει εμφανιστεί και στο Euro Club και εμφανίστηκε χθες και στο Eurovision. Είναι πολύ σημαντικό, Χρυσούλα, αυτό που λες, γιατί δυστυχώς, καλά πάντα, η κριτική σε ένα προβεβλημένο πρόσωπο και δε σε ένα παιδί που πάει στο Eurovision, σε έναν άνθρωπο, είτε είναι μικρός είτε μεγαλύτερος σε ηλικία, είναι πολλές φορές και σκληρή και ακούς και πολλά, γιατί όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες για τις ωραίες κριτικές που έχει αποσπάσει εκεί, γιατί στην Ελλάδα έχει σχολιαστεί πάρα πολύ, υπάρχουν αναλύσεις επί αναλύσεων και δυστυχώς κάποιες δεν είναι και πάντα θετικές, που επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μεμτό γιατί είναι υποκειμενικά τα πράγματα, ειδικά στη μουσική. Αλλά είναι ωραίο γιατί αν εκεί όντως ακούει ωραία πράγματα, παίρνει δύναμη, φαντάζομαι, και δεν αποσπάται η προσοχή του από τα αρνητικά σχόλια. Προσοχή του και γενικά χθες το παιδί έχει βασικά μια πολύ μεγάλη άνεση όταν είναι στη σκηνή. Ο Βίκτορας φαίνεται πως το τραγούδι έχει κάνει κτήμα του, ακριβώς επειδή είναι δικό του και δεν έχει υποστεί κάποια άλλη επεξεργασία από κάποιο production team κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το δημιούργησε στα 14 του, 16 χρονών, θα ανέβει σε μια τεράστια σκηνή. Ποιος θα φανταζόταν 16 χρονών? Βέβαια, καλή, μόνο εμπειρία είναι. Φυσικά. Δεν το συζητώ αυτό. Και φαίνεται πως το παιδί έχει δουλέψει μαζί με τον κύριο Ρίγο, με όλη την υπόλοιπη αποστολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει αυτή τη θετική άβρα και τη μεταδίδει σε όλους μας. Είναι μόνο χαμογελαστός, είναι μόνο ευδιάθετος. Φαίνεται πως παίζει με το κοινό. Του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το interaction που υπάρχει. Καταχειροκροτείται όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Μπράβο του. Και γενικότερα ο ξένος τύπος λέει καλά λόγια και ο κόσμος εδώ φαίνεται ότι του αρέσει πολύ το τραγούδι. Αυτό και είναι το πιο σημαντικό και με αυτό να κλείσουμε και αυτό να μείνει, να του στείλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρυσούλα, σε υπερευχαριστούμε, να περάσετε υπέροχα και σας στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια από τον ήλιο της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη χρειαζόμαστε γιατί σήμερα θα μας βρέξει. Εννοείται, καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά, καλή διασκέδαση. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, γιατί το παιδί αυτές τις μέρες όντως ακούγονται πολύ.